Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία σας. Πρωταρχικός σκοπός που συγκεντρωθήκαμε σήμερα είναι να ευχηθούμε στα παιδιά μας, στα τέκνα μας, καλή σχολική χρονιά εν ώψη που ξεκινάει σε 5 μέρες. Θα κληρώσουμε κάτι δωράκια και για να βρεθούμε να γνωριζόμαστε, διότι καλό είναι να ανταμώνουμε, να γνωριζόμαστε, διότι δεν συναντιόμαστε και τόσο συχνά. Πέρυσι αυτή η εκδήλωση είχε γίνει πολύ κλειστά στο γραφείο του Συλλόγου. Δώσαμε στα παιδάκια μόνο τις σακούλες με τα σχολικά είδη και τίποτα. Φέτος είπαμε να το επεκτείνουμε σαν νέο ΔΕΛΤΑ Διοικητικό Συμβούλιο, για να σας παρουσιάσω που εκλεγήκαμε φέτος καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο και έχουμε όρεξη να κάνουμε πάρα πολλά. Πρόεδρος Αποστολόπουλος Γιάννης, η Αντιπρόεδρος κυρία Φανή Χρήστου, η Γραμματέας Σοφία Τσέλια, Ταμείας Σάββας Ευαγγέλου, Δημοσίων Σχέσεων Ιτούσια Γεωργία, Αναπληρωτής Γραμματέας Φωτεινή Τσέλια και υπεύθυνη εκδηλώσεων η Μαρία Χατζη Κωνσταντίνου. Έχουμε όρεξη να δουλέψουμε, όπως σας είπα. Θα προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι. Θέλουμε να ερχόσατε. Είναι λίγο πρόβλημα το γραφείο, βέβαια ήταν απρόσιτο μέχρι στιγμή τώρα αυτό το γραφείο που έχουμε, δεν είναι τόσο προσιτό. Πιστεύουμε και πήραμε υπόσχεση από τον καινούριο δήμαρχο, ο οποίο του καλέσαμε σήμερα, αλλά δεν ήρθε. Μας υποσχέθηκε ότι θα μας δώσει γραφείο δικό μας ανεξάρτητο μέχρι τέλος το μήνα, στις εργατικές κατοικίες των Αγίων Αναργύρων. Οπότε εκεί θα έχουμε το δικό μας γραφείο, ανεξάρτητο. Θα μπορείτε να ερχόσαστε ανά πάσα στιγμή, όποιος θέλει, να μας θέτει τα προβλήματά του, τις απορίες του, να δίνουμε λύσεις και απόψεις. Θέλουμε ιδέες να μπορούμε να τις υλοποιούμε. Η Ομοσπονδία κάτω πιέζει σε πολλές κατευθύνσεις, υπουργεία, γραμματείς κλπ. Και κερδίζουμε αρκετά πράγματα, όπως στον ΕΝΦΙΑ που είμαστε σαν τρίτυχνοι, απαλλασσόμαστε μέχρι ένα ορισμένο πλαφόν. Στις μετεγγραφές φοιτητών, δηλαδή η Ομοσπονδία χρειάζεται και πιέζει προς πολλές κατευθύνσεις και κερδίζουμε αρκετά πράγματα. Εμείς σε τοπικό επίπεδο προσπαθούμε, έχουμε πάρει εκτόσεις από ό,τι γνωρίζετε. Όσοι δεν γνωρίζετε, έχουμε στο γραφείο του Συλλόγου έχουμε κατάσταση με τα καταστήματα που μας δώσαν προσφορές. Εδώ το τοπίο της αγορά του Ανημερού. Έχουν δώσει τα εμπορικά καταστήματα αρκετές προσφορές που πηγαίνουμε και με την επίδειξη της κάρτας, και όσοι δεν έχετε εφοδιαστεί, καλά είναι εφοδιαστείτε την καρτούλα αυτή, την κάρτα μέλους. Θα σας πω ποια είναι τα λειτουργητικά. Και με την επίδειξη της κάρτας αυτής έχουμε τη λίστα των καταστημάτων που μπορούμε εκεί και μας κάνουν επιπλέον έκπτωση από ό,τι τιμές έχουν αυτοί, επιπλέον έκπτωση. Το ίδιο και στα φροντιστήρια γενικής παιδείας και αγγλικών, το ίδιο και στα βιβλιοπωλεία σχεδόν όλου του Αλμυρού. Έχουμε εκπτώσεις με την επίδειξη της κάρτας, πάτε ψωδεύω, αγοράζετε και έχουμε τις εκπτώσεις. Εκτός αυτού θα εκδώσουμε τώρα μία κάρτα που επιμένουν ελληνικά, μπήκε η Ομοσπονδία, είναι αυτή μια, πώς σας το χαρακτηρίζω, ένα σύλλογος, που επιμένουν ελληνικά λέγεται, ο οποίο εκδίδουμε μία κάρτα, εμείς θα την εκδώσουμε εδώ, ατομική για τον καθένα, και αυτό έχει πανελλαδικά εκτόσεις, μπαίνουμε στο ίντερνετ, πατάμε επιμένουν ελληνικά και εκεί ανοίγουμε και βλέπουμε όλα τα καταστήματα πανελλαδικά, τα οποία έχουμε έκπτωση. Και είναι διάφορα καταστήματα και ξενοδοχεία και εμπορικά και σούπερ μάρκετ και τα πάντα. Την καρτούλα αυτή που θα σας εφοδιάσουμε, θα μπαίνετε στο ίντερνετ, θα βλέπετε, είσαστε στη Θεσσαλονίκη και θέλετε να ψωνίσετε, θα μπαίνετε, θα βλέπετε ποια καταστήματα χορηγούν την έκπτωση στον επιμένων ελληνικά, μαζί με την καρτούλα του Τριτέκνου, διότι ο επιμένων ελληνικά δίνει μια αλφα έκπτωση. Δείχνοντας και την καρτούλα του Τριτέκνου,
έχουμε ακόμη επιπλέον έκπτωση. Είναι πολύ καλή. Θα σας εφοδιάσουμε να πάμε στα καινούργια γραφεία πρώτα και θα εκτυπώσουμε τις καρτούλες αυτές, θα σας εφοδιάσουμε. Ένα παράπονο του λέω κάθε φορά που συναντιάμαι σε κάθε εκδήλωση, συνδρομές. Δεν έχουμε άλλα έσοδα, ενώ έχουμε έξοδα. Κινούμαστε, πάμε Αθήνα, στα συνέδρια, στα συμβούλια, εδώ εκεί έχουμε έξοδα αρκετά. Δεν έχουμε έσοδα. Και τι, συνδρομή. Η συνδρομή είναι 10 ευρώ το χρόνο. 1 ευρώ το μήνα, ούτε 1 ευρώ το μήνα δεν είναι. Όσοι μπορείτε να τακτοποιήσουμε την εκκρεμότητα αυτή. Τώρα, για όσοι θέλουν να εγγραφούν κάθε Παρασκευή, όσοι δεν έχουν εγγραφεί στο σύλλογο ή θέλουν να πληρώσουν τη συνδρομή ή να έρθουν να βγάλουν καρτούλες που δεν έχουν εφοδιαστεί έρχεται, κάθε Παρασκευή είμαστε τώρα σε αυτό το γραφείο, στο εργατικό κέντρο, στον πρώτο όροφο, από τις 10 μέχρι τις 12. Μπορείτε να φέρετε όσοι θέλετε να εγγραφείτε, μια αίτηση έχουν στο γραφείο, ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, φωτοτυπίες ταυτοτήτων των γονέων και από μια φωτογραφιούλα το κάθε μέλος, 5 φωτογραφιούλες ταυτοτήτων για να βγάλουμε τις καρτούλες. Η συνδρομή είναι 10 ευρώ είπαμε. Αυτά. Τώρα, στην εκδήλωση σήμερα, όπως καθιερώθηκε, θα δώσουμε στα παιδάκια του συλλόγου μας, στα τέκνα, που θα πάνε για πρώτη φορά στο Δημοτικό και τα ευχόμαστε καλή αρχή. Θα δώσουμε από ένα πακετάκι με σχολικά είδη, διάφορα σχολικά είδη. Ακολούθως είχαμε μια προσφορά από το τυπογραφείο που συνεργαζόμαστε και μας εξυπηρετεί αρκετά τύπος έτο, Θανάσης Αλεξίου. Μας έδωσε κάτι τσάντες σχολικές, δωρεάν, τις οποίες θα πάρουμε τώρα από κάθε παιδάκι του συλλόγου, του δημοτικού και νηπιαγωγείου. Θα έρθουν εδώ να γράψουν τα ονοματάκια τους, θα τα ρίξουμε σε μια τσαντούρα και θα τραβήξουμε και όποιο παιδάκι πληρώσει, φύγει το ονοματάκι του, θα πάρει την τσάντα. Και μετά όσα παιδάκια, για να μην φύγουν στεναχωρημένα και αυτό το πάλι, ότι δεν πήραν τίποτα, έχουμε και ένα άλλο πακετάκι μικρό, ένα τετραδιάκι, ένα μολυβάκι, έτσι για να μην λένε τα παιδάκια ότι φύγαν με άδεια χέρια από εδώ, θα τα δώσουμε όλα τα παιδάκια από ένα δωράκι. Ναι, το τρίτο, δεν είμαστε εκεί, εκτός αυτού τώρα με την έναρξη του... Πριν την έναρξη του σχολείου που όλα τα παιδάκια θα πάνε να συνεαριστούν, να κουρευτούν και να αυτά και τέτοια, πήγαμε στα κομμωτήρια και πήραμε προσφορές από τον κομμωτήριο του Κυρίτσι του Κώστα, ο οποίος είναι και μέλος μας, τρίτυκνος. Μας έδωσε προσφορά μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου, όποιο παιδάκι και κοριτσάκι μπορεί να πάει εκεί στο κομμωτήριό του, στην Αθηνάς, που είναι, 5 ευρώ. Αντί 10 πόσο παίρνει, δεν ξέρω πόσο παίρνει. 5 ευρώ για, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου για τα παιδάκια, να πάνε να κουριστούν είτε κουριτσάκια είτε αγοράκια. Και επιπλέον μας έδωσε και προσφορά 20 ευρώ για όλους μας. 20% για όλους μας που είμαστε του συλλόγου με την καρτούλα που θα πηγαίνουμε, 20% έκπτωση. Και πάλι και το κομμωτήριο. Ανδρικές κομμώσεις, Ματζόρα, Αργύρης, Γιώργος, που είναι στην πλατεία. Στον Πατή δίπλα και αυτός μας έδωσε προσφορά μέχρι τέλος Οκτωβρίου αυτός, πάλι τα παιδάκια να μπορούν να πάνε με 5 ευρώ, μόνο, για κούρεμα, με την κάρτα. Και εν ώψη που αρχίζει η χειμερινή περίοδος, πήγαμε σαν συμβούλιο προχτές σε όλες τις μάντρες Ξηλίας να πάρουμε προσφορές. Δύο μας δώσανε, άλλοι μας υποσχεθήκαν θα μας πάρουν τηλέφωνο και θα μας δώσουν και αυτοί θα μας πούνε και θα σας ενημερώσουμε αν θα μας δώσουν. Μέχρι στιγμής μας έδωσε προσφορά η μάντρα Ξηλίας Μπραζογούλα, ο οποίος είναι και μέλος του συλλόγου μας, 115 ευρώ τον τόνο.
από 150 ποτάχι για το σύλλογό μας, θα μας τα δώσει μας 150. 115. Θα τα όλα αντιβασμένα τα λέω σήμερα. Θα τα συγκεντρώνουμε, θα λέτε σε εμάς, θα έρθω στο γραφείο, θα μας λέτε ότι θέλω 5 τόνους, 3-2, θα μαζέψουμε συγκεντρωτικά και θα πάμε εκεί και θα πάρουμε 115 τόνους. Το ίδιο και ο Κρανάς ο Αργύρης, ο οποίος και αυτός από 140 μας θα δίνει 105. Και αυτός πάλι, όσοι επιθυμούμε, θα έρθετε στο γραφείο να δηλώσετε ότι θέλουμε τόσο τόνους, θα μαζέψουμε συγκεντρωτικά ή σε τηλέφωνο, μας πάρει τηλέφωνο για να μας 105 ευρώ τον τόνο. Αυτά. Αλλά δεν έχουμε τίποτα να πούμε, απλά ευχόμαστε στα παιδάκια καλή σχολική χρονιά, υγεία και πρόοδο, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς καλό κουράγιο, διότι χρειάζεται. Ναι, και στους φοιτητές, περάσανε και αυτούς τους συγχαίρομαι, περάσανε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, συγχαίρομαι τους φοιτητές, εκπαιδευτικούς και γονείς που συνέβαλαν στην προσπάθεια αυτή και αυτούς θα τους βραβεύσουμε με την καθιερωμένη κοπή πίτας στον καινούριο χρόνο, όπως κάθε χρόνο. Και τις τρίτες μητέρες που γεννήσαν το 2014. Αυτά. Τίποτα άλλο, εύχομαι καλή σχολική χρονιά.